Συγκλονίζει η εν ψυχρό δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφυρόπουλου με μία σφαίρα στο στήθος χθες αργά το απόγευμα στο γραφείο του στην οδό Ασκληπιού. Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δύο εκτελεστών. Μάρτυρας κλειδί, συνεργάτης του θύματος, έζησε από πρώτο χέρι το δολοφονικό χτύπημα που εστιάζονται οι έρευνες της Ελλάς. Καταιγίδα νέων στοιχείων. Με 700 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών την ημέρα, απαντά η εφορία στη διωγγούμενη αδυναμία των φορολογουμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Στο κόκκινο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ιδιωτών. Μηνύματα και αιχμές τσακαλώτου για πέρα δόθε του Δέλτα Νιτάφ γύρω από το ελληνικό πρόγραμμα. Παραμονή της αυριανής του συνάντησης με την Κριστίν Λαγκάρτ στην Ουάσιγκτον. Και τη δυνατότητα να διατηρεί κάποιος κάναβη στο μπαλκόνι του έναντι παραβόλου, προκειμένου να παταχθεί το κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών, υποστηρίζει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, δημιουργώντας νέους ενδοκυβερνητικούς στριγμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε από την εμψυχρό δολοφονία Ζαφυρόπουλου. Θα συνδεθούμε με Μιχάλη Τεζάρη. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το βίντεο της Βίκης Παύλου με το χρονικό του στιγερού εγκλήματος και τα στοιχεία που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Ελλάς. Οδός Ασκληπιού, απόγευμα Πέμπτης. Άντρες της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής τοποθετούν κόκκινες κορδέλες γύρω από την πολυκατοικία που βρίσκεται το γραφείο του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Λίγα λεπτά πριν, ειδοποιήθηκαν ότι δύο άγνωστοι τον εκτέλεσαν εκεί εν ψυχρό. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο Μιχάλης Ζαφυρόπουλος είχε ραντεβού με δύο άγνωστα άτομα στις 7 η ώρα στο γραφείο του. Μάλιστα, γι' αυτό ενημέρωσε τους συνεργάτες του. Όταν οι δύο άνδρες, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά, μπήκαν στο χώρο, κατευθύνθηκαν όλοι μαζί συνόδευσης συσκέψεων. Εκεί, ο ένας εκ των δύο ζήτησε από τον συνεργάτη του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου να βγει από το χώρο. Όπερ και αγένετο. Τότε, ο γνωστός δικηγόρος άρχισε να συζητά μαζί τους. Δεν πέρασαν παρά 2 με 3 λεπτά συζήτησης. Και τότε. Μετάξε τον πυροβολισμό. Η σφαίρα τρυπά τον δεξιό πνεύμα του 52χρονου και ο θάνατός του είναι ακαριέως. Ατάραχοι εκτελεστές βγαίνουν από το νεοκλασικό της Ασκληπίου και εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση. Είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπα. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνταν ενδεχόμενη αναγνώριση. Μπορεί να ήρθαν από το εξωτερικό με ειδική αποστολή μόνο αυτή την εκτέλεση. Μια εκτέλεση που αμέσως γίνεται γνωστή και στην οικογένεια του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Η σύζυγός του, με το βλέμμα χαμένο, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, φτάνει στο σημείο. Λίγη ώρα μετά λιποθυμά. Η κόρη του, ο γιος του, όλοι καταραίουν στην είδηση της δολοφονίας του δικού τους ανθρώπου. Μια μέρα μετά, ο γιος του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου αποχαιρέτησε τον πατέρα του με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό. «Χθες έχασα ό,τι πιο πολύτιμο είχα εξαιτίας κάποιων άνανδρων και μικρών ανθρώπων και ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Έφυγε κάνοντας το λειτουργήμά του γιατί ως τέτοιο έβλεπε τη δικηγορία και πάντα μου έλεγε πως αν το κάνεις αξιοπρεπώς δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Τελικά ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις στη σημερινή κοινωνία. Και το χειρότερο είναι ότι δεν πρόλαβε να με ορκίσει δικηγόρο όπως ήταν το όνειρό του. Καλό παράδεισο, πατέρα μου. Θα σε αγαπάω πάντα». Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δολοφόνοι φέρονται να είναι λευκοί, ηλικίας 30 έως 40 ετών, με τον ένα να είναι ψηλότερος από τον άλλο. Μάλιστα, κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα πρόσωπά τους. Ήδη οι εικόνες και η περιγραφή τους έχουν πάει σε όλα τα σημεία εξόδου από τη χώρα και άνδρες της αστυνομίας ελέγχουν λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς αλλά και μεθοριακούς σταθμούς. Πάντως, από την πρώτη στιγμή η ελληνική αστυνομία απέκλεισε την τρομοκρατική ενέργεια και αφήνει να εννοηθεί ότι η δολοφονία σχετίζεται άμεσα με κάποια υπόθεση του ποινικολόγου.